Καλώ ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά σα. Μω. Όπω φαίνεται, τα νέα επεισόδια του τρίτου κύκλου τη σειρά αναμένονται συναρπαστικά. Μπορεί η Βασιλική μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε στο φινάλε τη δεύτερη σεζόν να ξεφεύγει το κίνδυνο, όμω οι τραγωδίε για εκείνη δεν έχουν τελειωμό. Για την ακρίβεια, στα νέα επεισόδια πρόκειται να δει το χειρότερο εφιάλτη τη να παίρνει σάρκα και οστά Όλα ξεκινούν όταν η Καλλιόπη πάνω που ετοιμαζόταν να αφήσει οριστικά πίσω τη τη βεντέτα με του βρουλάκιδε, ώστε ο Αστέρι και η Αργυρό να αραβωνιαστούν, δέχεται επίσκεψη από έναν πρώην συγκρατούμενο του άντρα τη, Βασίλη Σταματάκη. Εκείνο τη φέρνει αντιμέτωπη με μια οδυνήρια αλήθεια, που κλονίζει τον κόσμο τη, και αυτό γιατί τη δίνει ένα μεταγιόν, κάνοντά την να συνειδητοποιήσει πω εκείνο που ευθύνεται για το θάνατο του άντρα τη μέσα στη φυλακή είναι ο Παύλος Βρουλάκης. Ύστερα από αυτό, η καπετάνισα καταραίει και το μίσος της για τους Βρουλάκηδες φουντώνει ξανά. Κυριευμένη από οργή, διατάζει τον Αστέρι και το Μαθιό να πάνε να σκοτώσουν τον Παύλο για να εκδικηθούν για το θάνατο του πατέρα τους. Όμως εκείνοι τις ξεκαθαρίζουν πως δεν σκοπεύουν να βάψουν τα χέρια τους με αίμα. Η Καλλιόπη όμως διψάει για εκδίκηση και βρίσκει σύμμαχο στα σχέδια τη. Τον νικηφόρο. Όταν λοιπόν ο τελευταίο μαθαίνει ποιο κρύβεται πίσω από το θάνατο του Βασίλη, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Έτσι αρπάζει το όπλο και πηγαίνει να βρει τον Παύλο στο καφενείο που συχνάζει. Βλέποντα τον μπροστά του, ο νικηφόρο τον αποκαλεί Η κατάσταση δεν αργεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Δημιουργείται μια άγρια συμπλοκή και ο νικηφόρο σημαδεύει με το όπλο τον Παύλο. Ωστόσο, πριν προλάβει να πατήσει τη σκανδάλη, ένα από του φίλου του Παύλου πυροβολεί το νεαρό. Ο Νικηφόρο πέφτει αμόφιλτο στο έδαφο και λίγο αργότερα μεταφέρεται σπεσμένα στο νοσοκομείο. Με τα νέα να διαδίδονται άμεσα παντού. Μόλι η βασιλική πληροφορείται την τραγική αυτή είδηση, πέφτει αμέσω στο νοσοκομείο, όπου το το παιδί τη σε σοβαρή κατάσταση. Λίγο πριν ο Νικηφόρο υποβληθεί σε κρίσιμο χειρουργείο, η βασιλική τρέχει κοντά του και κλαίγοντας του λέει ότι δεν θα τον αφήσει ποτέ ξανά μόνο του. Αρχίζει να το φυλάει και να τον αγκαλιάζει, δίνοντάς του την υπόσχεση πως όλα θα πάνε καλά, όμως οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν. Ξαφνικά οι παλμοί του πέφτουν, κλείνει τα μάτια του και η καρδιά του σταματάει να χτυπάει. Η βασιλική ουρλιάζει για να σώσουν το γιο της με τους γιατρούς να προσπαθούν μάταια να τον επαναφέρουν στη ζωή. Όταν ανακοινώνουν το θάνατό του, η βασιλική ξεσπάει σε κλάματα με την κραυγή της οδύνης της να αντυχεί σε όλο το νοσοκομείο.